Ο κύριος Αρσένης, για 1,5 λεπτό, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία του στον πρόεδρο του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Αν υποδηματά με κάλυψε στο θέμα των οικονομικών, θα αναφερθώ σε ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, στο ζήτημα της πυρηνικής ενέργειας. Τι μας δίδαξε η Ιαπωνία? Δύο πράγματα. Ένα, ότι κανένας δεν μπορεί να είναι ποτέ επαρκώς προετοιμασμένος για φυσικές καταστροφές και συνδυασμούς τους. Το δεύτερο είναι ότι η πυρηνική ενέργεια δεν είναι ποτέ απολύτως ασφαλής. Τι κάνουμε εμείς? Κατηγορούμε την Ιαπωνία για αμέλεια. Λέμε ότι δεν ήταν η πυρηνική ενέργεια, αλλά η Ιαπωνία που δεν ήταν ασφαλής. Λέμε ότι θα κάνουμε τους δικούς μας ελέγχους, τα δικά μας τεστ στους σταθμούς της πυρηνικής ενέργειας, να δούμε ποια δεν είναι ασφαλή και ποια είναι ασφαλή, και μετά να προχωρήσουμε στη συνέχεια τους και στην περαιτέρω ανάπτυξή τους. Δεν πήραμε όμως έτσι τα μαθήματα από την Ιαπωνία. Δεν έχουμε καν την ετοιμότητα της Ιαπωνίας απέναντι στις καταστροφές. Δεν έχουμε καν την πολιτική, για την πολιτική προστασία των πολιτών μας απέναντι σε διασωνηριακά προβλήματα όπως ένα πυρηνικό ατύχημα. Πρέπει να σταματήσουμε να συζητάμε σήμερα την κατασκευή νέων πυρηνικών σταθμών. Να επενδύσουμε όχι στην ανάπτυξη της πυρηνικής ενέργειας, αλλά στην ανάπτυξη της απόδοσης των φωτοβολταϊκών και άλλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι επιπτώσεις της πυρηνικής ενέργειας είναι διασυνοριακές. Και γι' αυτό είναι και ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό, κύριε Μπαρόζο, κύριε Ρομπόη, θα είναι και δικιά σας μεγάλη ευθύνη αν δεν πάρουμε τα απαραίτητα μέτρα απέναντι σε ένα νέο ατύχημα. Kommen Sie zum Ende, bitte. Danke.